Τώρα θα συνδεθούμε με τον αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Νίκο Κογιουμτσή. Κύριε Κογιουμτσή, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μαραβελίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς που την αποδεχθήκατε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε πριν και λέγαμε με τον κύριο Πιλίδη, τον πρόεδρο των μικρομεσαίων σούπερ μάρκετ, για τη μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει και πώς υπάρχει ο κίνδυνος τώρα, και είναι οι εκτιμήσεις των ειδικών, ότι μπορεί να έχουμε αύξηση του κόστους ενέργειας, είτε αυτό αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα είτε τα καύσιμα. Όλα αυτά επηρεάζουν βεβαίως και τις επιχειρήσεις, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία που βλέπουμε ότι αν και έχουμε αυξημένα τουριστικά έσοδα, δεν φαίνεται να έχουν περάσει στους τζίρους των επιχειρήσεων αυτοί οι αριθμοί. Ακριβώς κύριε Μαραβελίδη, φαίνεται ότι η ακρίβεια αυτή τη στιγμή συνθλίβει ουσιαστικά τα εισοδήματα των ελληνικών οικοκυριών και αυτό αντανακλάται που στις ταμιακές μας μηχανές τα έσοδα ουσιαστικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και έχουμε πει επανειλημμένα ότι αν δεν πάρθουν άμεσα μέτρα και οι έρευνες που έχουμε κάνει και σαν επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθηνίας και σαν εμπορικό σύλλογος απαντούν οι καταναλωτές και οι πολίτες ότι το 90% ουσιαστικά 9 στους 10 ότι η ακρίβεια είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που δυσκολεύει τα ελληνικά νοικοκυριά, άρα ουσιαστικά την ίδια την ελληνική οικονομία. Και στα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν, εμείς έχουμε πει εδώ και ένα χρόνο ότι θα πρέπει να υπάρχει μείωση ουσιαστικά στο ποσοστό του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης από το 13% στο 6% και βεβαίως στην ενέργεια, όπως είπατε, ότι αρχίζει και τσιμπάει προς τα πάνω και το ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και τα καύσιμα, να υπάρχει μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Όλα τα άλλα, τα ΠΑΣ και τα καλάθια και τα σχετικά, ναι, με θετικά είναι, αλλά όπως μας απαντούν πάλι από τις έρευνες, δεν επαρκούν και δυστυχώς δεν έχουν αποτέλεσμα, ενώ σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Κύπρο, ακόμα και στην Ισπανία που έχουν ως άλλοθη ότι συμβαίνει το αντίθετο, έχουν αποδώσει μέσω μακροπρόθεσμα. Άρα θα πρέπει και έλεγχοι να γίνονται ταυτόχρονα στην αγορά με τη μείωση του ΦΠΑ, αν αυτή επέλθει μέσω της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά και γενικότερα έλεγχοι θα πρέπει να υπάρχουν στην αγορά, κύριε Μαραβελίδη, γιατί υπάρχει έσχρο κέρδη αυτή τη στιγμή και το βλέπουμε όταν πηγαίνουμε και ψωνίζουμε και κάθε εβδομάδα στα σούπερ μάρκετ και κάθε εβδομάδα έχουμε αύξηση των τιμών. Κύριε Κογιουμτζή, το θέμα της ακρίβειας είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο θέμα του τραπεζικού δανεισμού. Γιατί χωρίς κεφάλαια δεν μπορείς να κάνεις επενδύσεις, χωρίς επενδύσεις δεν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, δεν δουλεύει αυτός θετικά ο κύκλος της ελληνικής οικονομίας. Ακούμε να προωθείται από την κυβέρνηση, το ακούσαμε και από τον Υπουργό Οικονομικό, ενίσχυση σε αυτό τον κλάδο των μικροπιστώσεων και μάλιστα με την δυνατότητα για επαναγορά χρέους σε άλλες τράπεζες, με τη δυνατότητα για αρκετά μεγαλύτερα δάνεια, δεν θα λέγονται πια μικροπιστώσεις, θα είναι πιστώσεις ουσιαστικά και προς τις επιχειρήσεις για τις ανάγκες τους. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση για την ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση. Θα μπορούσε, κύριε Μαραβελίδη, εμείς το επιζητούμε αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή όλα αυτά περνάνε μέσα από το τραπεζικό σύστημα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δυστυχώς κρατάμε μικρό καλάθι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στο τραπεζικό σύστημα μπορεί να φτάσουν ουσιαστικά το 10% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για να μπορούν να δανειοδοτηθούν. Από την άλλη πλευρά, και οι χρεώσεις που έχουμε από το τραπεζικό σύστημα είναι υπέρογγες σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο, άρα και εκεί θα πρέπει να έχουμε αντίστοιχες μειώσεις, όπως και στα επιτόκια. Και βεβαίως το επιτόκιο. Άρα λέτε, είναι δύσκολο να δανειστείς από τράπεζα, αλλά και να τα καταφέρεις είναι πολύ ακριβά τα δάνεια. Ακριβώς, έτσι. Γι' αυτό λέμε κρατάμε μικρό καλάθι. Από την άλλη πλευρά έχουμε ένα ταμείο ανάκαμψης, το οποίο έως τώρα τουλάχιστον έχουν αποδεσμευτεί κοντά στα 12 δις ευρώ. Έχουν οδηγηθεί αυτά τα χρήματα σε 380 ουσιαστικά μεγάλες επιχειρήσεις. Πολύ ελάχιστες μικρές επιχειρήσεις έχουν λάβει κάποιο είδους επιχορήγηση ή δανεισμό από το ταμείο ανάκαμψης. Και αυτό είναι περίπου στο 3,5%, ενώ από το ΕΣΠΑ είμαστε κοντά στο 6,5%, έχουν τελεσφορήσει διαδικασίες για χρηματοδότηση μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Άρα υπάρχει μια τεράστια δυσκολία και πρέπει όλα αυτά να τα δει η κυβέρνηση. Κύριε Κογιουμτζή, και με αυτό να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση απόψε στο Δελτίο. Καλό βράδυ.